Καραμπόλα! Σοκαρισμένος ακόμη ο οδηγός περιγράφει πως συγκρούστηκε με άλλα οχήματα όταν δίπλωσε τα λύκα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Ναι, έβρεχε και ο ένας πίσω από τον άλλον. Ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχό του στην κατηφόρα και πολύ γρήγορα το βαρύ όχημα δίπλωσε στα δύο με αποτέλεσμα άλλο ένα αυτοκίνητο να καρφωθεί πάνω του. Ένας 55χρονος οδηγός σταμάτησε να βοηθήσει, αλλά βρήκε τραγικό θάνατο όταν λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Την έχασα την καρότσα από ψηλά. Στην Ναύπακτο, η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα στους δρόμους. Υπόγεια πλημμύρισαν και σε πολλές περιπτώσεις χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Πλημμυρίσαμε, έχει βουλώσει ο κυβερνητικός αγωγός αποχέτευσης. Ποτάμια υδρώμη και στο Αγρίνιο, ακόμη και στο κέντρο της πόλης. Από τη σφοδρή βροχόπτωση, επιχειρήσεις πλημμύρισαν. Προβλήματα στους δρόμους από τη βροχή, σε Κέρκυρα, Γιάννενα και Άρτα, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια. Στη Θεσσαλία, όπου ξανά άρχισε να βρέχει, οι κάτοικοι είναι σε απόγνωση μία εβδομάδα μετά από το σαρωτικό πέρασμα του κυκλώνα Ιαννού. Να φύγω, δεν μπορώ να το βλέπω έτσι, δεν μπορώ. Με δάκρυα στα μάτια, η Φρυδερίκη Σουφλάκη βλέπει το σπίτι της να έχει θαυτεί κάτω από τόνους λάσπης. Ακόμη δεν έχει καταφέρει να μπει μέσα. Ανοίξαμε, αλλά πολύ λίγο, γιατί φοβόμαστε. Όλα αυτά με το χέρι, με τα χωριά. Υπήρχαν κτήματα, ήταν χωράφια αυτά. Η καταστροφή στο Πετρίλο, ένα από τα χωριά που παραμένουν αποκλεισμένα, είναι ολική. Το οδικό δίκτυο διαλύθηκε. Νερό δεν υπάρχει. Οι κάτοικοι του ορεινού όγκου της Αρχιθέας, παρά τα σοβαρά προβλήματα που δημιούργησε τον οδικό άξονα κακοκαιρία και τις αντίξουσες συνθήκες, είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν και να μην εγκαταλείψουν τον τόπο τους. Δεν φεύγω, γιατί πονάω τον τόπο μου. Κάναμε το σταυρό να μην αρρωστήσει κάποιο, γιατί αν αρρωστήσει πρέπει να έχουμε φίλο τον παπά. Ο προϊστάμενος της εισαγγελέας πρωτοδικών Καρδίτσας, με κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητά να διερευνηθούν τυχόν παραλήψεις υπηρεσιών στην πρόληψη και στον περιορισμό των συνοπιών της κακοκαιρίας που άφησε πίσω της 3 νεκρούς και ανυπολόγησε τις καταστροφές.